Απόψε θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής με μία συνέντευξη, με μία συζήτηση με έναν άνθρωπο ο οποίος σπανίως μιλά και όταν μιλά παρεμβαίνει. Δεν δίνει συνέντευξεις, κάνει παρεμβάσεις και έχει πολύ πολύ μεγάλη διαφορά από μία απλή συνέντευξη αυτό. Όταν λέω παρεμβάσεις, όχι γιατί μπορεί να πετάξει μία τάκα, αλλά γιατί η ουσία της παρέμβασής του πάντα προκαλεί αίσθηση. Έτσι λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά υποδέχομαι στο στούντιο τον πρώην Υπουργό των Κυβερνήσεων Ανδρέα Παπαδρέου και Κώστα Σιμίτη, τον κύριο Αλέκο Παπαδόπουλο. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε. Εγώ σας ευχαριστώ. Και ήθελα να κάνουμε μια παύση σε όλο αυτό που ζούμε μετά τις ευρωεκλογές. Κεντροαριστερά, Πασόκ, σκοτωμό στο Πασόκ, σκοτωμό στο ΣΥΡΙΖΑ, με όλο αυτό που γίνεται και να δούμε ίσως λίγο τη μεγάλη εικόνα για το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Και ήθελα ένα πρώτο σχόλιο σας. Οι ευρωεκλογές αυτές σηματοδοτούνται ιστορικά από ένα σημαντικό γεγονός το οποίο δεν θα ξεχαστεί εύκολα, ως πρώτο, ότι είχε μια γιγάντια αποχή 60%. Δεν είναι το νούμερο. Αν ήταν 65 ή 55 ή όλα αυτά. Νομίζω ότι τα συμπεράσματα στα οποία προστρέχουν για λόγους που ξέρουν οι ίδιοι να καλυφθούν ένα είδος πολιτικού στροφοκαμπλισμού, το σύνολο του πολιτικού συστήματος και το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων, ήταν μια καθολική απόρριψη του πολιτικού συστήματος. Είναι έτσι όπως το λέγω, δεν θέλω να το πω έτσι λίγο με περιτύλιγματα. Αλλιώς δεν δικαιολογούνται. Δεν δικαιολογούνται. Εάν έχουν φερρυπίν μία αντίδραση απέναντι σε διάφορες πράξεις ολιγορίας ή ανομιμάτων απέναντι στην κυβέρνηση, κατά το σύνηθες την εγκαταλείπουν με μεταναστεύουν κάπου αλλού, είτε προσωρινά είτε όχι οι ψήφοι. Εδώ έχουμε καθολικό και αφορά όλα τα κόμματα και είναι λίγο αστείο να βλέπει κανείς να ανταγωνίζεται ποιος έχασε και ποιος δεν έχασε, ενώ έχουν χάσει όλοι. Αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός αμφισβήτης ήρε την εμπιστοσύνη απέναντι στις σημερινές πολιτικές δυνάμεις της χώρας, αμφισβητεί την αξιοπιστία τους, αμφισβητεί ότι πια μπορεί να τους αναγνωρίσει φορτία εμπιστοσύνης, στο σύνολό τους δυστυχώς, τώρα μερικοί κερδίσαν λίγο παραπάνω και δεν έχει καμία αξία απολύτως, και δείχνει το μεγάλο δρόμο που είπατε, ότι τώρα αυτή η χώρα για να μπορεί να ανακάμψει και μετά από ένα ισχυρό σοκ που έπαθε από τη χρεοκοπία του 2010, η οποία ως ένα σημείο συνεχίζεται και ακόμα, και νομίζουν ότι ενδυναμώθηκε η ελληνική οικονομία, αυτά είναι της χαλιμάς. Υπάρχει μια βελτίωση τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι όμως τόσο ασταθής και τόσο επικίνδυνο και μάλιστα επικίνδυνοτατα, έτσι ανισόρροπη, το 32, όπου τότε, και δεν θέλω να μπω να ανάγεις εκεί, θα σταματήσει η προδομιακή χορήγηση δανείων στην Ελλάδα με το 1% στο 72 τόσο τοις εκατό του, ξέρετε, του τεράστιου. Αυτό τουλάχιστον εμένα με τρομάζει, γιατί είστε βαθύς γνώστης των οικονομικών, έχετε διατελέσει στο οικονομικό επιτελείο κυβερνήσεων και γιατί το λέτε αυτό, παρά το γεγονός ότι διαφημίζετε με αλφαγιώτα ότι εδώ πάμε καλά, είμαστε σταθερά, όλα καλά, όλα ανθυρά. Αυτά τα διαφημίζει για λόγους επικοινωνιακούς η κυβέρνηση. Και πολλές φορές η αντιπολίτευση πάει στο τελείως άλλο άκρο, τα κατηγορεί και μάλιστα χωρίς να ξέρουν πολλές φορές, γιατί δεν κάθονται και να διαβάσουν. Αυτό έχω διαπιστώσει. Με πολύ συγκεκριμένα στοιχεία, τα οποία όμως δεν είναι να την παραθέτεις. Τα στοιχεία πρέπει να τα επεξεργάσεις και να βλέπεις την προοπτική του στοιχείου. Αυτό είναι το χρέος της πολιτικής και των πολιτικών. Τι σημαίνει για τα επόμενα χρόνια και σε τι περιπέτειες μπορεί να οδηγηθεί η χώρα για να σταματήσουν να κάνουν όλο αυτό τον καταστροφικό ανταγωνισμό μέσα σε παροχές και σε λαϊκισμούς. Είπατε και μιλήσατε για προοπτική και θέλω να σας ρωτήσω αν υπάρχει προοπτική ανατροπής αυτής της σημερινής εικόνας, αποστροφής του κόσμου προς όλα τα πολιτικά κόμματα. Όχι. Και τι θα έπρεπε να αλλάξει, αν πρέπει να αλλάξει, όχι, και τι είναι αυτό. Όχι, κύριε Ρήφη, είναι για τα δύο κρίσιμα ερωτήματα αυτά. Εάν συνεχίσει αυτή η μιζέρια
του τρόπου προσέγγισης των πολιτικών προβλημάτων μέσα στα πλαίσια ενός αδυσόπιτου ανταγωνισμού, ο οποίος γίνεται πια όχι με πολιτικούς όρους, όχι με όρους δημοσίου συμφέροντος, όχι με όρους πραγματικούς που να κουβαλάνε προοπτική, να χτίζεται η ελπίδα, να γίνονται μεταρρυθμίσεις, να προσημώζεται η χώρα, να βγάζει μια νέα ζωτικότητα. Και όλοι κρύβονται πίσω από λέξεις ατάκες, από ωραιοπάθειες, από ναρκισισμούς, από εικόνες. Τότε, όπως έλεγε ο Τερζάκης, αυτά συμβαίνουν σήμερα. Αυτή είναι η πολιτική. Έχει μεταλλαχθεί το περιεχόμενό της και έγινε ένας καταστροφικός, επικίνδυνος, ύπουλος επικοινωνισμός που αφορά το πρόσωπο και δεν αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να αδρεύσουν ψήφους. Όταν όμως προσπαθείς να θηρεύσεις εντυπώσεις και άρα ψήφους, στο τέλος έλεγε ο Τερζάκης, το 55 από τότε τα είδε αυτά τα πράγματα, χάρη στις υποθέσεις. Και το χάσιμο των υποθέσεων το διαπιστώνουμε κάθε μέρα και πιο πολλά. Ναι. Και η κύρια αυτή δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση που έχει την πρώτη και σημαντική ευθύνη, αλλά δυστυχώς κατά η Αλεπού και τα Αλεπόπουλα όλο το πολιτικό σύστημα τι έκανε. Μιλήσανε εδώ πέρα στις εκλογές, αφήστε τώρα τα, για μεταρρυθμίσεις. Αφήστε τι, αλλαγή, τι ανάγκη έχει η χώρα για προσαρμογές. Mm-hmm. Υπόθηκε κάτι που να δένει το σημερινή κατάσταση και την οδηγήσει να πάει μπροστά. Ένας άγωνος ανταγωνισμός, ο οποίος έπαιρνε και αστεία χαρακτηριστικά που δεν θα το έπαιρνε παλιότερα, ναι, να συζητάνε σε περίοδο εκλογών για την τιμή της φέτας, αν είναι σε κιλό ή είναι σε συσκευασία με τέτοιο. Είναι ντροπής πράγματα αυτά. Είναι υποβάθμιση του πολιτικού βιού. Αυτά όμως έχουν οδήγησαν πρώτον εκεί που οδήγησαν με το αποτέλεσμα και δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Πάνε να κρυφτούν. Ο ένας λέει, διότι εγώ έσαιρα το σπίτι μου, δεν έπρεπε να το δείσω στην τηλεόραση. Δεν σχεδιάζεται κανένας για το σπίτι του καθενός πολιτικού. Ή ενδιαφέρει κανέναν ποια είναι τα προσωπικά όνειρα που έχει ο κάθε πολιτικός από σοβαρούς ανθρώπους. Ή άλλοι λέγανε διάφορα άλλα πράγματα, ότι δεν έπρεπε να φέρουμε τον τάδε νόμο και όλα αυτά. Κάπως λίγο, και δεν το λέω επειδή προέρχομαι από αυτό το χώρο, κράτησε μία λίγο πιο προσεκτική στάση και πιο σοβαρή το ΠΑΣΟΚ, αλλά όμως, και αυτό να το πούμε, είχε ένα ξέπλο πολιτικό λόγο που δεν έβγαζε ένα δυναμισμό των πραγμάτων. Και ένα από αυτά τα οποία εγώ θα του κατελόγιζα και έχω δικαίωμα να το κάνω, προφανώς, μέσα στα πλαίσια αυτά, γιατί τα λέω από άλλη βάση, ότι το ΠΑΣΟΚ διατηρήθηκε 30 χρόνια στην εξουσία. Δεν θα καταγραφεί σε μια σήμαντη λεπτομέρεια όπως καταγράφονται τα σημερινά γεγονότα, αλλά ένα κίνημα το οποίο πήρε μια χώρα από κάπου και την πήγε κάπου πολύ πιο μπροστά. Ναι. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αλλά ποτέ δεν έχασε το μεταρρυθμιστικό του ίστρο. Mm-hmm. Δεν μιλάει κανείς για μεταρρυθμίσεις, δεν μιλάει κανείς για τις αναγκαίες προσαρμογές, δεν μιλάει κανείς για τις προβλεπόμενες εξελίξεις, για να μπορεί ως επιμηθείς να συγκροτηθούν οι αναγκαίες πολιτικές. Υπάρχει μια άπραγη αντιμετώπιση και από πλευράς κοινωνίας, η οποία όμως, προσέξτε, καμιά φορά, επειδή έχει πόγια ρέματα, αυτό συνέβη τώρα, αντέδρασε. Και μην είναι αφελείς κάποιοι να πιστεύουν ότι αντέδρασε επειδή μόνο ήταν ακριβά τα προϊόντα που είναι τρομακτικό ή ο χειρότερος φόρος που μπορεί να υπάρχει είναι ο πληθωρισμός που κατατρώει εισοδήματα. Είναι και αυτό. Αλλά πίσω από αυτά δεν βλέπει προοπτική. Και αν δεν λυθούν τα βασικά, αν δεν αντιμετωπιστεί η αφετηρία των πραγμάτων από το ίδιο το πολιτικό σύστημα, τότε η προοπτική, καταλαβαίνει ο κόσμος, είναι φύση ο Έλληνας. Μπορεί να βρίσκεται σε μια κατάσταση, ίσως λένε και εκφυλισμού πολύ. Αλλά δεν θα διαφωνήσω ίσως και πολύ με αυτό. Αλλά καταλαβαίνει ότι χρειάζεται να γίνουν άλλα πράγματα. Εδώ θέλω να μείνουμε για λίγο στο ΠΑΣΟΚ, γιατί όπως είπα, θέλω να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Αλλά έχει σημασία η άποψή σας. Πώς βλέπετε αυτόν τώρα την, εγώ θα πω, πόλεμο προσώπων που έχει ανοίξει στο ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, σήμερα έχουμε τον νυν δήμαρχο της Αθήνας να απαντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να γίνονται δηλώσεις, αμφισβήτηση. Πώς τη βλέπετε όλη αυτή την κατάσταση? Εντάξει, Γεννήφη, εγώ λείπω πάρα πολύ χρόνια από την ενεργό κομματική ζωή. Δεν θέλω τώρα να κάνω ούτε τον μέντορα ούτε τον πατερναλιστή να πω εγώ τι πρέπει να κάνουν. Έχουν μυαλό, είναι ενήλικες. Νομίζω και θέλω να πιστεύω ότι έχουν ευθύνη, νιώθουν την ευθύνη τους απέναντι στην προοπτική της παράταξης.
και θα κάνουν αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν και με διαδικασίες και με διεργασίες για να αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Θέλω να έχουν όμως κάτι υπόψη τους. Εάν το ΠΑΣΟΚ ή και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλω να πάω στα άλλα κόμματα γιατί δεν διαδραματίζουν σημαντικό ούτε θα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στα πράγματα. Πέρα από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας και αυτοί το ίδιο. Νομίζουν ότι το επόμενα πολλά χρόνια το ΠΑΣΟΚ θα κηρυθεί με το 14-15% μια χαρά είμαστε και βλέπουμε τι θα γίνει. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι θα επανέλθουν αυτοί οι οποίοι φύγανε τρομακτικά εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια. Ότι θα γυρίσουν χωρίς να αλλάξει τίποτα εκεί μέσα και κυρίως πρέπει να αλλάξουν οι αντιλήψεις. Να φτιάξουν κεφάλαια αξιοπιστίας που τα έχουν χάσει. Και μάλιστα να προσπαθήσουν με το κεφάλαιο αξιοπιστίας το οποίο θα δείχνουν ανάγλυφα να άρουν αυτό το οποίο φοβούμε ότι διακατέχει την ελληνική κοινωνία η οποία σήμερα μπροστά σε όλα αυτά δεν πιστεύει ούτε στην αναξιοπιστία της. Ναι. Δεύτερον, όσοι ασχολούνται να έχουν φορτία εμπιστοσύνη, να τους εμπιστευτεί ο κόσμος. Η έννοια της εμπιστοσύνης στην πολιτική είναι καθοριστική. Δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική ως έννοια εάν δεν υπάρχει αξιοπιστία και εμπιστοσύνη, να σε εμπιστεύεται. Με αυτό κυβερνάς, δεν κυβερνάς με τον πιστολί. Άρα θεωρείτε, να καταλάβω ότι θεωρείτε ότι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στο ΠΑΣΟΚ, ίσως και στα υπόλοιπα κόμματα, δεν είναι το πρόσωπο. Όχι, είναι δεν πρόκειται να αυξηθεί το ποσοστό. Ναι. Η ψήφη. Εφόσον συνεχίζει. Από εδώ και πέρα, εάν δεν αναπτυχθούν οι δυναμικές των πραγμάτων, αυτή είναι η έννοια της πολιτικής, οι δυναμικές που φτιάχνεις και εκείνη η ικανότητα της πολιτικής. Ναι. Με τις δυναμικές που δημιουργείς και την εμπιστοσύνη που μπορείς να καλλιεργήσεις, την πίστη, την αυτοπεποίθηση, τον αυτοσεβασμό, μια γνήσια αισιοδοξία μια αισιοδοξία η οποία να στηρίζεται στις ελπίδες που χτίζονται, όχι αυτές που επικαλούμαστε θεωρητικά και ανθρώπινα. Δεν έχουν καμία σχέση η ανθρώπινη αισιοδοξία με την αισιοδοξία στην πολιτική. Είναι αυτή η οποία πρέπει να αποδεικνύεται και να χτίζεται και να πείθει. Ναι. Λοιπόν, αυτά μπορεί να ακούγονται θεωρητικά. Τότε μετά λένε, δεν τραβάει ο αρχηγός, δεν τραβάμε. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Στα περισσότερα κόμματα του κόσμου, σε προχωρημένες περιοχές, οι ευθύνες επιμερίζονται. Μπορεί ο κάθε αρχηγός να έχει κάποια ευθύνη, αλλά ο καθένας πρέπει να πάει στο προσκεφάλι του το βράδυ και να κάνει ένα συλλογισμό, δηλαδή τις δικές του ευθύνες να μετρήσει πριν γίνει κίνσορας για τις ευθύνες των άλλων. Τώρα, όσον αφορά αν θα πρέπει να γίνουν αλλαγές στο ΠΑΣΟΚ, είπα, ενήλικες είναι να καθίσουν να τα βρουν, μυαλό έχουν πάρει εκπαίδευση πολλοί από αυτούς αρκετά από την περίοδο τη δική μας. Πώς αντιμετωπίσαμε κι εμείς μεγάλες κρίσεις, χωρίς να διασπαστεί το ΠΑΣΟΚ, κάθε κρίση έβγαινε κερδισμένο και προχώραγε. Κάλπαζε, σαν άλογο. Αλλά έχει πολλά καινούργια νέα πρόσωπα που έτσι φαίνεται ότι βγαίνουν στην διεκδίκηση. Είδαμε, τα παιδιά αυτά εγώ συνεργαζόμουν από πριν από πόσα χρόνια, πριν από 25 χρόνια. Ναι, ναι. Μαζί τους ήταν νεολαίοι αυτοί οι περισσότεροι κλπ. Και παιδιά είναι με προσόντα αυτά, μην τα υποτιμούμε. Καθόλου. Απλώς τώρα αν διακρίνεται πρόσωπο. Έχουν εμπειρία. Ναι. Τώρα που είχε πρόσωπο, εγώ δεν πιστεύω στα πρόσωπα. Εγώ πιστεύω στις καταστάσεις και οι αλλαγές δεν γίνονται από τα πρόσωπα. Προηγείται πρώτα κάποια υπόγεια ρεύματα μέσα στις κοινωνίες, σαν αυτό που έγινε τώρα με τις εκλογές. Τότε ήταν μεγάλο ρεύμα το οποίο δημιουργήθηκε, δεν το αξιολόγησε κανένας και εκεί οφείλουν να το αξιολογήσουν και κάποιοι που κάνουν τους ειδικούς και δεν εννοώ ειδικούς στην Ελλάδα, αυτούς που βγάζετε εδώ πολλές φορές στην τηλεόραση, που όπως έλεγε ο Καφαντάρης, είναι ειδικός αγαπητή μου, είπε σε δύο υπουργούς του που του ζητήσα να προσλάβει, λέει, είναι οι κατέχοντες στην συμπυκνωμένη Άγρια, ας πούμε, κλπ. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι που μπορούν να κάνουν προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Ναι. Μάλιστα. Άρα, όσον αφορά στο ΠΑΣΟΚ, αυτά και τον κλείνουμε τον φάκελο τον κύκλο. Βλέπετε όμως... Όχι, κάτι έτσι για το... Παρακαλώ. Λίγο. Ναι, ναι. Κάτι για τον κύριο Δούκα που έκανε και γίνεται και συζήτηση. Απλώς θα πω κάτι ιστορικό. Ναι. Είναι αδιαφυσβήτητο αυτό. Ότι όσοι στην Ελλάδα επιχείρησαν να γίνουν πρωθυπουργοί μέσα από το Δήμο της Αθήνας, Πειραιά και Θεσσαλονίκη, είναι αρκετοί, ή και αρχηγοί κομμάτων, όλοι αποτύχανε. Ναι.
ας το λάβουν κάποιοι υπόψη. Εγώ θα πω ότι μόνο ο συγχωρεμένος ο Εύερ το είχε καταφέρει να γίνει, έφτασε μέχρι αρχηγός κόμματος. Μέχρι γη. Όχι πρωθυπουργός όμως. Μέχρι γη. Έτσι. Λοιπόν, πιστεύετε πάντως αυτό που μόλις περιγράψατε, σε αυτές τις δυνάμεις που πρέπει να απελευθερωθούν, πρέπει να γίνουν διεργασίες, υπάρχει αυτό που λέμε, η συζήτηση μπορεί να είναι ζωντανή, η συζήτηση για την κεντροαριστερά, ή είναι κάτι απόλυτα θεωρητικό που πλέον έχει κουραστεί και ο κόσμος να το ακούει? Συγκλήσεις, διεργασίες και ούτε αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της τεχνικής της πολιτικής και όχι της πραγματικής πολιτικής. Αυτό δεν έχει να κάνει με αντιστοιχίες στην κοινωνία, δεν έχει να κάνει με την ποιότητα αλλά και την ικανότητα των σημερινών κομμάτων που είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους να κάνουν συγκλήσεις. Αυτό δεν γίνεται πουθενά. Αυτές είναι τεχνικές συγκολήσεις. Ναι. Είναι σαν να πάρεις τώρα δύο μουσικά σύνολα, να τα βάλεις και ο ένας να παίζει Μπαχ και ο άλλος να παίζει, πώς το λένε, Ελμπασάρα, τα δικά μας επάνω στην Ήπειρο, τα απογονήσαν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά πρέπει να εκφράζουν αυτό που γίνεται πίσω από τις κουρτίνες, στην κοινωνία μέσα και αφορά αυτόν τον σκοπό. Και εδώ, κύριε αδελφή, να πω κάτι να τα ακούσουν κάποιοι. Έχουμε ιστορικό παράδειγμα χώρας που βρέθηκε στην ίδια θέση. Και είχε χρεοκοπήσει αυτή η χώρα. Και βέβαια επειδή ήταν δίπλα οι Αμερικάνοι, έτυχε εγώ να ήμουν τότε στην Ουάσιγκτον και λίγο τόνισα, ήμουν υπουργός οικονομικών, ή το Μέξικο. Το Μέξικο λοιπόν, αφού ταλαιπωρήθηκε πολύ από δύο κόμματα, το Ρεπουμπλικάνικο και το Δημοκρατικό εκεί, τα οποία βεβαίως ήταν κόμματα τα οποία την ξεζούμισαν τη χώρα τελείως, και με διομολογήσεις και με διάφορες ιστορίες, εμφανίστηκε την τελευταία οκταετία ένα κίνημα έτσι από κάτω, που δεν του έδωσε κανένας καμία σημασία. Φούντωσε όμως. Βρήκε και μια στην πορεία, γιατί αυτά βρίσκονται στην πορεία, αφού γεννηθούν αυτά, η Μπορόλε, έχουμε ακούσει. Αυτή την καταπληκτική εβραϊκής καταγωγής Μεξικάνα, η σημασία για μια καθολική χώρα, με Νόμπελ, ασχολείται νομίζω με ενεργειακά του πήρε, και λοιπά, έκανε μια πολύ ισχυρή ομάδα. Όχι μόνο κυβέρνησε, αλλά από το πρώτο διάστημα άλλαξε τα δεδομένα του Μεξικού. 11 εκατομμύρια πάμφτωχοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να ζουν, ζουν και ζουν καλά. Ναι. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο κύμα αισιοδοξίας. Ήτανε η γνήσια, μη μολυσμένη κεντροαριστερή άποψη μιας ζωτικής γενιάς Μεξικάνων που αγαπούσαν την πατρίδα τους και αποφάσισαν να πάρουν την τύχη στα χέρια τους. Και δεν υπολογίσανε ούτε δυνάμεις επιβολής και εκεί που υπήρχαν και επιρροής, και μιλάω για τις διάφορες άλλες ελίτ εκτός από την ελίτ την πολιτική, η οποία συντρέχει με την ελίτ, την πολιτική ελίτ της χώρας, συντρέχουνε, όπως είναι η μηντιακή, η οικονομική, η ακαδημαϊκή, γιατί η πνευματική δυστυχώς δεν υπάρχει. Αλλά πάντοτε υπάρχει χώρος να εκδηλώνει μια κοινωνία την ανάγκη της να επιβιώσει. Τώρα, μια και μιλάμε για τις ανάγκες της κοινωνίας, βλέπω και το τελευταίο καιρό στην ειδησιογραφία, αλλά εκφράζεται και σε όλες τις δημοσκοπήσεις, εκφράζονται και προεκλογικά, είναι μια κρίση των θεσμών. Νομίζω ότι σε τέτοιο βαθμό αμφισβητούνται θεσμοί για πρώτη φορά. Και δεν ξέρω, λέω στην μεταπολίτευση. Και αναρωτιέμαι αν βλέπετε ή θεωρείτε ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει στους θεσμούς της χώρας. Ναι. Καταρχάς να δούμε, επειδή κυβερνία τη χώρα ακόμα, έτσι. Προφανώς. Λοιπόν, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, για να μην ψαχνόμαστε τα επόμενα 2-3 χρόνια, δεν θα είναι ανθόσπαρτα για αυτή την κυβέρνηση. Mm-hmm. Πέρα ότι ισχύει και το παλαιό ότι η δεύτερη κυβερνητική θητεία είναι μια καταραμένη θητεία, η οποία τότε όλα τα νομίματα της πρώτης, οι ολιγορίες και όλα αυτά τα πράγματα έρχονται με μεγαλύτερη δυναμική και με λιγότερο δυναμισμό και ισοτικότητα να αντιμετωπιστούν τώρα, και αρχίζουν και άλλοι υπόγειοι και κρυφοί υπολογισμοί διαφόρων. Η χώρα πρέπει να κυβερνηθεί. Ο τρόπος με τον οποίο κυβερνιέται μέχρι τώρα είναι λάθος. Δηλαδή? Λοιπόν, πρέπει να αντιληφθεί η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός ότι το συγκεντρωτικό πρωθυπουργικό μοντέλο, το οποίο εφήρμοσε και είναι απότοκο μιας ατυχής, κατά την άποψή μου, συνταγματικής αναθεώρησης του 1986, όταν αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες του, θα επανέλθω σε αυτό,
του Προέδρου της Δημοκρατίας. Κατασκεύασε κάτι το οποίο βέβαια δεν κάνει να λέγεται, γιατί λίγο προσβάλλει και την πολιτική θεωρία και την πράξη, αλλά και την πραγματικότητα στη χώρα μας. Συγκέντρωσε όλες, υπερσυγκέντρωσε τις πολιτικές αποφάσεις για τη διαχείριση της χώρας στο Πρωθυπουργικό Γραφείο. Αυτό έχει μεταγείρει. Δεν υπάρχει στον προηγμένο χώρο. Παραβιάζει βασικές αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας μας αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι θέμα αρχών. Είναι και αναποτελεσματικό. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να υπάρχουν στην ουσία δύο κυβερνήσεις, μία η οποία είναι συνταγματική. Οι υπουργοί που εξαράγει του συντάγματο πρέπει να τοποθετηθούν και όλη η πολιτική απόφαση να είναι συγκεντρωμένη στου υπουργού, υφυπουργού ή γενικού γραμματεί μια άλλη κυβέρνηση που είναι σε έναν άλλο χώρο και παίρνουν αποφάσει και διεκπαιρεώνουν. Λυπάμαι, η κριτική μου δεν την κάνει για λόγου αντιπολίτευση. Δεν έχω τέτοιο σκοπό. Προφανώς. Αλλά αυτά τα λέω από την αρχή. Και δυστυχώ διάφοροι, οι οποίοι είναι επιστήμονε στην Ελλάδα, δημοσιολόγοι, πολιτιολόγοι, συνταγματολόγοι κλπ. Δεν επισήμανε κανένα εκτό ένα. Αν θυμάμαι καλά, ο καθηγητή Γιώργος Σωτηρέλιος, συνταγματικού δικαίου, που έγραψε και ουδή άλλου. Καλά, τι φοβούνται. Να γράψουν ότι είναι λάθο. Μα απεδείχθηκε στην πορεία ότι είναι λάθο. Άρα αυτό. Πιστεύετε στην επιστροφή των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της Δημοκρατίας. Να λειτουργήσει η κοινωνιστική δημοκρατία που λέει ότι υπάρχει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έχει την ευθύνη της εφαρμογής των πολιτικών για τους οποίους έχει εκλεγεί, συντονίζει την κυβέρνηση, επιλέγει τους υπουργούς και οι υπουργοί έχουν όμως ευθύνες πολιτικές, εκ του συντάγματος είναι καθορισμένες. Αλλά ο τρόπος που λαμβάνουν οι αποφάσεις έχει σημασία. Γι' αυτό λοιπόν εννοώ πρώτον, πρέπει οι υπουργοί να ξαναγίνουν υπουργοί. Να είναι παρεμβατικοί, να έχουν πολιτικές ευθύνες, να παίρνουν πρωτοβουλίες που τώρα κάθονται απλώς να διεκπαιρεώσουν ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις. Μπορεί να μην είναι σε όλους, αλλά είναι στις περισσότερες, λυπάμαι που το λέω, άνευθεν εντολές και πολλές φορές να αποτελούν και ένα αντικείμενο έτσι μέσα στους ανασχηματισμούς για να αλλάζουν εικόνες. Δεν γίνει, δεν γίνεται μια χώρα έτσι. Ναι. Έχουν γίνει και λάθη. Άσε δε που αυτό οδηγεί και σε άλλα πράγματα που δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτή την ιστορία. Το δεύτερο είναι που θα το συνιστούσα έτσι μέσα την καρδιά μου, δεν θέλω να κάνω υποδείξεις, δεν είμαι μυαλοπολιτής, αλλά δεν είναι δυνατόν οι πολιτικές αποφάσεις να παίρνονται πώς και από ποιους και από ποια συλλογικά όργανα. Ναι. Τα υπουργικά συμβούλια, ξέρετε, είναι για να γίνει κουβέντα και από παλιά, δεν έχουν τέτοιο. Στην περίοδο τη δική μας και σε όλες τις περιόδους και πριν τον πόλεμο ήταν η Κυβερνητική Επιτροπή. Η Κυβερνητική Επιτροπή ήταν 7 υπουργοί κορυφαίοι, ως κύρος υπουργών που συνέπεπτε να είναι και σε σοβαρά υπουργεία. Mm-hmm. Που διαμορφώναν έτσι την πολιτική μαζί με τον Πρωθυπουργό, συνεδριάσανε, εγκρίναν τα πάντα, καλούσανε τους άλλους συναρμόδιους υπουργούς ή υφυπουργούς όταν υπήρχαν ειδικά θέματα και έτσι λοιπόν αντιμετωπίζονταν προβλήματα. Όχι, έχουμε. Ναι, ναι, παρακαλώ. Δεν σας διακόψω. Προς Θεού. Είναι και άλλα πράγματα. Ναι. Και ότι θα πρέπει το δεύτερο. Η δεύτερη και σημαντική είναι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Εάν δεν θέλουν οι ίδιοι να βρεθεί στα χέρια τους μια χώρα με κατεστραγμένους τους θεσμούς, με αδυναμία λήψης και εφαρμογής αποφάσεων, με μια οικονομία η οποία μην κοιτάτε για την ώρα καλά φαίνεται. Είχαμε και κάποιες μεταβιβαστικές δαπάνες, κάτι προχωράει, κάτι γίνεται, όχι όπως θα έπρεπε εκεί πέρα κλπ. Να μην έχουμε προβλήματα στο άμεσο μέλλον, γιατί όταν τα φωνάζαμε κάποιοι, ελάχιστοι, ότι πάμε για χρεοκοπία, ακούγαμε τα εξαμπάξεις. Λοιπόν, τώρα είναι πολλοί περισσότεροι που φωνάζουν ότι πια η χώρα δεν μπορεί μέσα σε αυτή την αποθεσμοποίηση που υπάρχει, την έλλειψη κανόνων, την ατροφικότητα των θεσμών, την έλλειψη, πώς το λένε, σταθερών διαδικαστικών αποφάσεων, πρέπει να καλλιεργήσουν να πάμε στις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις μεγάλης έκτασης. Είναι η πρώτη προτεραιότητα αυτή. Για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις το κοινωνικό κράτος, τα ελλείμματα στο διοίκηση, στην παιδεία, στην υγεία, τα προβλήματα, τα τεράστια, τα γεωπολιτικά, αυτά προϋποθέτουν να αντιμετωπίσεις ζητήματα αλλαγής, άμεσης, του πολιτικού, αλλά και του πολιτιακού συστήματος. Διότι
Το ένα χωρίς το άλλο δεν γίνεται. Θέλω να σταθούμε λίγο στο πολιτιακό ζήτημα, γιατί μιλήσατε για το 86. Ήταν λάθος η αποδυνάμωση του θεσμού του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ήταν λάθος και δεν θέλω να το ομολογήσει κανένας, γιατί βολεύει. Ναι. Βολεύει το, να διατηρείται το πρωθυπουργικό μοντέλο. Και βέβαια πολλούς, όχι μόνο τους πρωθυπουργούς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα. Ναι. Αλλά δεν είναι σωστό. Όχι σωστό με την έννοια του ηθικού, με την έννοια της αποτελεσματικότητας. Ναι. Διότι έτσι δημιούργησε και προβλήματα στη λειτουργία των θεσμών και μείωσε το κύρος του κοινοβουλευτισμού και κατέστησε κακέκτυπον τη Βουλή, έτσι, είναι όπως το λέω, ας πούμε, κλπ. Και επίσης έκανε μια βαθμιαία και παγιωμένη αντίληψη με πολύ χαμηλή ποιότητα επιλογής υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται βουλευτές μετά και είναι σε ένα πολιτικό επίπεδο σκέψης και ιδιωτήτων ανθρώπινων, γιατί οι ηγεσίες κρίνονται από τις ανθρώπινες ιδιότητες τις οποίες έχουν, όχι από τα πτυχία και τις αριστείες που λένε. Πολιτική σκέψη είναι άλλο πράγμα από τα μεταπτυχιακά και τα τέτοια. Λοιπόν, και αυτό πρέπει να αλλάξει. Μήπως είναι καθρέφτης όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί νομίζω δεν θα υπάρξει και κανένας τηλεθέατης που θα διαφωνήσει μαζί σας, έτσι όπως αποτυπώσατε πολύ γλαφυρά την πραγματικότητα που ζούμε, την πολιτική πραγματικότητα. Μήπως είναι και ένας καθρέφτης της Ευρώπης όλο αυτό? Μήπως δηλαδή αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα? Όχι, εγώ και συμβαίνει θα σας πω για την Ευρώπη. Ναι. Ότι συμβαίνει και στην Ευρώπη είναι βέβαιο. Το ξέρουν όλοι ότι αυτό που ζούσε κάποτε η Ευρώπη με πολύ ισχυρούς ηγέτες, με προσωπικότητες που εκτός από πολιτικές οντότητες ήταν και πνευματικοί ογκόληθοι οι περισσότεροι, και στην Ελλάδα ίσχυε αυτό. Τώρα έχουμε μια μετριοκρατία κλπ. Η οποία, εγώ κατά την άποψή μου, δεν έγινε τυχαίως αυτό το πράγμα. Καλλιεργήθηκε για άλλα πράγματα που δεν θέλω τώρα να περάσω σε αναλύσεις οι οποίες ενδεχομένως από κάποιους να θεωρηθούν ότι είναι και προϊόν συνωμοσιολογιών και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά εμείς να μιλήσουμε για την Ελλάδα. Διότι η Ευρώπη υπάρχει μια αρχή, ένας κανόνας, είναι δόγμα. Όσο είναι σταθεροποιημένη η Ελλάδα, μη φοβάστε. Παρά τα προβλήματα που μόνοι μας δημιουργούμε και ρημάζουμε τη χώρα μας, μια σταθεροποιημένη Ευρώπη θα βοηθάει πάντα στο να σταθεροποιείται στο βαθμό που είναι πρέπει. Είναι όμως σταθεροποιημένη η Ευρώπη? Δεν είναι η Ευρώπη σταθεροποιημένη, και αυτό φαίνεται, και δεν φαίνεται μόνο από τις ηγεσίες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσους έχουμε γνωρίσει, γνωρίζουμε παλιά, γνωρίζουμε και τώρα, λοιπόν, αλλά και οι επιλογές που κάνουν για τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι, είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Ναι. Και το λέω με τα λόγου γλώσσεως αυτό, για να θέλω να περάσω ονόματα. Άρα σας φοβίζει το μέλλον, μάλλον σας προβληματίζει. Ενώ έχει ανθρώπους. Ναι. Σας προβληματίζει το μέλλον της Ευρώπης για την πορεία της? Το μέλλον της Ευρώπης, βεβαίως. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη μέσα στα 3 τελευταία χρόνια είχε μια συντονική απομείωση της πολιτικής και της οικονομικής της δύναμης. Ναι. Και ακριβώς διότι δεν λειτουργεί ως Ευρώπη, λειτουργεί ως παράρτημα άλλων δυνάμεων. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Συνήθως ξέρετε. Εύκολο παράρτημα. Ναι. Στις συνεντεύξεις που κάνω, κυρίως στις στιγμές που είναι προσωπογραφικές, ρωτώ συνήθως τους παλαιότερους αν βλέπουν στο δικό τους χώρο, κυρίως τον καλλιτεχνικό ή τον χώρο του πολιτισμού, αν βλέπουν νεότερους να διακρίνονται. Στην πολιτική, βλέπετε κάποια πρόσωπα να διακρίνονται? Εντάξει, νέα πρόσωπα εννοώ. Είναι 10.500.000 Έλληνες. Ναι, εγώ μιλώ για αυτούς που πολιτεύονται. Για μάντια έχει η χώρα. Ναι. Αλλά τα παιδιά αυτά δεν μπαίνουν μέσα για να κάνουν καριέρα και να ζήσουν από την πολιτική. Ήδη έχουν οικοδομήσει τον εαυτό τους κατά τέτοιο τρόπο που μπορούν να ζήσουν και να ζήσουν και καλά και κυρίως αξιοπρεπώς εκτός πολιτικής, ενώ θα ήθελαν να προσφέρουν. Ναι. Αυτή τη στιγμή πώς δημιουργούνται τα πολιτικά, οι πολιτικοί στην Ελλάδα? Ποιος εκλέγει βουλευτές? Ναι. Εκλέγουν τα κόμματα? Εκλέγουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες κρίνονται κάποιοι άνθρωποι ότι είναι ικανοί και προσφέρονται και μπορούμε να τους δώσουμε εμπιστοσύνη και ο κόσμος να τους γνωρίσει και να τους δώσει. Άρα δεν περάσεις από τον πάγκο το μηντιακό στην Ελλάδα, δεν κάνεις προκοπή και χαΐρι. Ναι. Γι' αυτό επιτρέψτε μου να σας πω, έχω απάντηση σε αυτό, ναι, έχω απάντηση, αλλά να πω για να μην το χάσουμε, ότι η δεύτερη αλλαγή, η πρώτη αλλαγή είναι αλλαγή το να παραφερθούν όχι όλες, κάποιες δεν πρέπει, από τις παλιές αρμοδιότητες του πρέσβη και να προσθεθούν άλλες, όπως η επιλογή των ανωτάτων δικαστηρίων. Βεβαίως. Όπως η δυνατότητα να παραπέμπει
στο ειδικό δικαστήριο ψηφισμένα νομοσχέδια για να ελεγχθεί η συνταγματικότητά τους, μετατρέποντάς τους σε ιωνή συνταγματικό δικαστήριο. Όπως δεύτερον, να καθιερώσει, είναι κι άλλα, αλλά δεν θα. Ναι. Έχει σημασία ήδη. Αυτά που έχετε πει είναι ήδη πάρα πολύ σοβαρά. Να καθιερωθεί η γερουσία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πρέπει να καθιερωθεί η γερουσία. Δηλαδή, 50 γερουσιαστές, 250 βουλευτές, να μην προσθεθούν άλλοι, εκ των οποίων οι 50 να είναι γερουσιαστές. Χρειάζεται στην Ελλάδα. Πρώτον, γιατί θα έχει νομοθετικές λειτουργίες. Δεύτερον, εγγυητικές. Και τρίτον, είναι και μετριαστικές. Οι μετριαστικές είναι να μπορούν να μετασχηματίζουν τις αντιθέσεις και να μετριάζουν τις εντάσεις κλπ. Ναι. Λοιπόν, χρήσιμες όπως είναι οι νομοθετικές. Προσέξτε. Ναι. Έχουμε φαινόμενα στην Ελλάδα πολύ εκφυλιστικά, στα οποία καμία κυβέρνηση δεν βγάζει τον εαυτό της απ' έξω. Σας το λέω εγώ από πείρα αυτό το πράγμα. Που ψηφιστήκανε νόμοι, οι οποίοι ήταν ντροπή την τελευταία στιγμή. Αφού ψηφιστήκαν όμως, μετά από λίγο από την αντίδραση, από, πήραν μισό. Η δουλειά τους όμως την έκανε. Απαλλαγήκανε κάποιοι που διώκονται για βαριά κακουργήματα και πήγανε, ένα μικρό παράδειγμα σας φέρνω, και παραγράφηκαν, διότι μετατράπηκαν σε πλημελήματα. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα. Θέλω να πω, χρειάζονται ασφαλιστικές δικλείδες, διότι δεν είμαστε και καμία χώρα η οποία έχουμε διακριθεί το αντίθετο για μια. Για μια υπεύθυνη νομοθέτηση με κανόνες, αρχές και με μια πίστη. Είναι τι θα πει ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός, αυτά θα ψηφίσουν όλοι. Δεν γίνεται τίποτε. Δηλαδή, όχι, αυτό βελτιώνει τη λειτουργία του κοινοβουλίου, σας το λέω έτσι. Το τρίτο είναι η εκλογή του Πρόεδρου της Δημοκρατίας από το λαό. Από το λαό, λέτε. Δεν γίνεται. Αυτό υπάρχει σε πολλές χώρες. Πορτογαλία, Αυστρία κλπ. Μια χαρά. Πρέπει να είναι. Ενδεχομένως υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν μπορεί, και μάλιστα τώρα με την τροποποίηση που έγινε, να εκλέγεται από τον Πρωθυπουργό, να επιλέγεται, δεν εκλέγεται, και με 120 ψήφους δηλαδή, έτσι και λοιπά. Τι γίνεται τώρα, άμα είναι ευγνώμων ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει και αρμοδιότητες, από εκεί και πέρα είναι σαν να μην υπάρχει. Και επειδή τυχαίνει και στη χώρα μας να. Τουλάχιστον δεν το είδαμε μέχρι σήμερα, ας πούμε. Μολονότι είχαμε αξιόλογους Προέδρους Δημοκρατίας, αλλά Προέδρους οι οποίοι δεν είχαν αρμοδιότητες, π.χ. στην Ιταλία, όπως ο Ναπολιτάνο και ο Ματαρέλα, πέραν των αρμοδιοτήτων τους, είπαν όχι όμως και δύο φορές σώσανε την Ιταλία. Ναι. Λοιπόν, εμείς πρέπει να προσθέσουμε κύρος, γιατί όλοι οι θεσμοί πρέπει μεταξύ τους να μπορούν να συνεργάζονται για να διασφαλίζουν με αντίβαρα, με θεσμικά αντίβαρα, με ασφαλιστικές δικλείδες, με και άλλα πράγματα. Πρέπει να γίνει τροποποίηση του εκλογικού νόμου. Αλλαγή του εκλογικού νόμου. Να επανέλθει για την ποιότητα της Βουλής, δεν είναι πράγμα αυτό. Λοιπόν, η λίστα, όχι επικρατείας, η λίστα στους βουλευτές. Ναι. Αλλά με συγχωρείτε, πρέπει να καταργηθεί ταυτόχρονα. Δεν γίνεται. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους που είπα. Η λίστα αυτή επικρατείας, προσέξτε, να είναι σε έδρες τριεδρικές. Που προσπαθούσα να βρω τη διατύπωση για να γίνει κατανοητό στον κόσμο, μην αρχίσω με τεχνικά. Τώρα είναι μονοεδρικές, διεδρικές, τριεδρικές, δεκαεδρικές, πενταεδρικές. Μέχρι 42 ήταν πρόσφατα η Β' Αθήνα. Όπου από εκεί βγαίναν και οι υπουργοί. Καταλαβαίνετε και από εκεί γινόταν όλο ό,τι γινόταν μέσα κλπ. Αυτά τα αντιμετωπίσανε άλλοι λαοί. Επίσης, εφόσον πρέπει να πάμε σε συνενέσεις και θα πάει αναγκαστικά ο λαός στις συνενέσεις, τέρμα η ιστορία των αυτοδυνάμων. Αυτό τελείωσε. Λέτε τελείωσε. Διώθηκε αυτό. Αυτό ήταν τα τελευταία τώρα. Το βλέπετε άμεσα μπροστά μας αυτό. Βέβαια. Τώρα άμεσα δεν μπορώ να. Όχι, θέλω να πω ότι είναι μπροστά μας η. Νομοτέλεια. Ναι. Είναι νομοτέλεια αυτό. Αυτό όμως σημαίνει και κάτι άλλο. Για να μπορεί να σχηματίζονται κυβερνήσεις. Όπως έγινε στο Μέξικο, επιχειρείται τώρα στη Γαλλία, αλλά δεν το πολύ πιστεύω αυτό, είναι να μπορούν να συμμετέχουν και συνασπισμοί κομμάτων, και τώρα μπορούν και συμμετέχουν, αλλά να έχουν το δικαίωμα που τώρα τους έχουν αποκλείσει τα μεγάλα κόμματα, να παίρνουν τον πόνους που δίνεται των 40 ευρών ή όποιον είναι διαφαμισμένο ανάλογα με το ποσοστό το οποίο υπάρχει. Κράτησα, δεν μου. Ένα τέταρτο να το πω. Βεβαίως και να το πείτε, με χαρά. Συνδέεται. Είναι το εξής. Κοιτάξτε, να τελειώσει αυτή τη χωριοκτισμή των Πρωθυπουργών στην Ελλάδα,
να διαταράσσουν με τη μεγαλύτερη ευκολία την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας με πρόωρες εκλογές που δεν χρειάζονται. Διότι δεν πάνε καλά οι δημοσκοπήσεις, να εφηβιάσουν, να κάνουν κόλπα, να βγάζουν πώς το λένε, από τα καπέλα κουνέλια, δεν ξέρω πώς το σκέφτονται. Πρέπει να σοβαρευτεί, πρέπει να σοβαρεύονται οι δημοκρατίες και στις διαδικασίες και στους στόχους. Και διφλή. Να κάνουμε αυτό, εγώ το φοράζω χρόνια. Πρέπει οι εκλογές να είναι σε δίλη ημέρα. Πώς είναι οι δημοτικές εκλογές. Ναι. Και μάλιστα να πέφτουν με ένα μήνα διαφορά. Κάθε πέντε χρόνια, λέτε. Κάθε πέντε χρόνια. Αλλά να προηγείται η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και μετά τον επόμενο μήνα να είναι οι εθνικές εκλογές. Κοιτάξτε. Εάν προκύψουν για οποιοδήποτε λόγο εκλογές σύντομες εντός της ετοιμετίας, πρόωρες εκλογές, τότε η νέα εκλογή, η νέα Βουλή που θα, από τις πρόωρες εκλογές δεν θα έχει άλλα πέντε χρόνια, θα έχει μέχρι το τέλος της πενταετίας. Αυτό ήταν λυτρωτικό για τη Σουηδία, η οποία το εφάρμοσε. Και μόνο μία φορά έγινε εκλογές προώρες, το 1958, αλλά γίνανε εκλογές και συμπληρώθηκε η πενταετία και μέχρι... Δεν το γνώριζα, αυτό έγινε πολύ πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ απόψε, αν και δεν μου απαντήσετε για τα πρόσωπα, αν διακρίνετε κάποιον από τα νέα πρόσωπα της πολιτικής ζωής από όλους αυτούς, γιατί είπαμε πολλά κακά για την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Εγώ δεν διευθύνω γραφείο επικοινωνίας. Προφανώς. Προφανώς. Αυτοί διακρίνουν, πρώτον θα τους διακρίνει ο λαός με το φοβερό εστικτό του και δεύτερον θα έχουν ήδη διακριθεί από τι προσφορά, πιστικότητα, εμπιστοσύνη και κεφάλαια αξιοπιστίας που βαλούνε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, και ο λαός θα τους επιλέξει. Είναι λάθος να επιλέγονται, πολλές φορές το κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι. Ναι. Εντάξει, το κάνουμε. Ίσως και εν αγνία μας όταν δεν γίνεται εν αγνία μας, εκεί είναι το κατακριτέο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, που ήταν εδώ απόψε. Ήταν τιμή μου και ιδιαίτερη χαρά μου. Να είστε καλά.